Έχει κίνηση El Khadouri. Κράτησε την μπάλα μέχρι να ανέβει ο Γιαννούλης. Κάνε ωραία προσπάθεια. Ο Ντάγκλας, πρώτο σουτ, 52 δευτερόλεπτα. Εκτός εστίας. Γιώργος Αργυρόπουλου, καλησπέρα. Πώς. Ριέρα γυρίζει χαμηλά. Πέρασε η σέντρα από Μπαράλες. Έφτασε στον Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Πάσα. Ο Λιμνιός πλασάρει η μπάλα έξω. Ωραία κίνηση Λιμνιού. Ακόμη καλύτερη η πάσα του φορμαρισμένου Μισίτς. Λιμνιός. Ο Γιαννούλης γυρίζει για Σφιντέρσκι. Πλασάρει out. Στο 11 από Ζίβκοβιτς. ΠΑΟΚ έχει κλασική ευκαιρία με πρώτη πάσα Ζίβκοβιτς, δεύτερη Γιαννούλη, κόντρα ενδεχόμενη. Η σέντρα στην περιοχή για την κεφαλιά εύκολη του Μάρκ Φερνάντεθ για Ζίβκοβιτς το 22. Μαρτίνεθ. Ο Μπαράλες θέλει να γυρίσει και το έκανε ο Ζίβκοβιτς, μπλοκάρει. Ριέρα στο χώρο για Μάρκ Φερνάντεθ. Πέρασε στην περιοχή το σουτ κόρνερ. Ο Ζίβκοβιτς το 25. Έψαξε το τέταρτο γκολ ο Ισπανός, πρώτο σκόρε του Αστέρα. Έβαλε δύο με τον Ατρόμητο. Κάνε ωραία προσπάθεια, πάτησε περιοχή, γύρισε για Σμουνάφο. Ο Μάτος στη σέντρα για Σφιντέρσκι. Γύρισε, πλάσαρε 0-1. Ο Πολωνός δίνει τη λύση στην επίθεση στο 33. Πέμπτο γκολ στο πρωτάθλημα. Πηγή κινδύνων. Ο Σβιντέρσκι προειδοποιεί στο 11 και στο 29. Τρίτη και φαρμακερή για τον Παπαδόπουλο. Δεν είναι πολλές οι πάσες που έχουν περάσει στον άξονα. Η μία ήταν offside. Ο Αστέρας έχει πυκνώσει εκεί τα μαρκαρίσματα. Ο ΠΑΟΚ πάει με υπομονή στις επιθέσεις του. Εδώ ο Σβιντέρσκι ολοκληρωτικά νικητής στη μονομαχία με τον Σουάρεθ και τον νίκησε και από εκεί και πέρα αφού τον έχει αποφύγει. Παίκτης περί το χώρο. Ο Λιμνιός θέλει να τρέξει το Μαρτίνεθ. Γυρίζει για Σφιντέρσκι χαμηλά ο Παπαδό. Πάω φορτώνει πολύ τον Λιμνιό. Ο Φερνάντεθ έφερε την μπάλα στο δεξί κόντρα κόρνερ. Αυτός απειλήσε για τελευταία φορά στο 25. Μας έχει την κίνηση του Λιμνιού. Είναι φοβερή η πάσα, αλλά ο Λιμνιός δεν προλαβαίνει να γυρίσει. Πολύ έντονη διαμαρτυρία από Παπαδόπουλου και υπολείπων του Αστέρα στο Μανούχο. Εδώ φοβερή πάσα Ντάγκλας Αουγκούστο. Ο Λιμνιός στο κοντρόλ. Ως κόρνερ. Ο Κρέσπο για την κεφαλιά. Out. Η σέντρα για Μπαράλες πέρασε. Και δεν απείλησε τελικά τον Παπαδόπουλο. Πώς είναι καθυστερείς ούτε ξέρει. Παίζουν δύο καθυστερείς και τώρα ο τέταρτος. Ο Βάτσιος δείχνει δύο. Ο προμήχρονο αρχίζει με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί από πίσω να ψάξει λύση και να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του Αστέρα. Ο Λικαντουρί γυρίζει τη σέντρα για τον Σφιντέρσκι. Προλαβαίνει και βάζει αυτόν τον γκολ. Βρίσκεται σκόρ. Ανέβηκε ο Βλάχος, πλάγι ο Κρέσπο. Για την κεφαλιά προς τα πίσω κόρνερ. Offside. Ο Κρέσπο βγήκε πρώτος στην μπάλα, δόθηκε offside στον Σουάρεθ. Έλα, Αγωστή. Συμπάμε για τους τρεις παίκτες που ξεκίνησαν προθέρμανση, Μπέλκα, Μαουρίσιο και Ακπομ, αλλά ζήτησαν από τον Μπέλκα να επιστρέψει πίσω και έστειλαν τον Ίγκασον στη θέση του προφανώς
γιατί δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση του Βαρέλα. Καπίλια. Βλάχος πρόλαβε. Τρία-τέσσερα-τρία ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο, ή αν θέλετε 3-4-2-1. 4-3-2-1 στο δεύτερο μέρος. Κλάει ο Λιμιός. Η κεφαλιά στα δίχτυα, 2-1. Σουάρεθ στο 58 για τον Αστέρα που επιστρέφει στο παιχνίδι. Δύο ευκαιρίες, δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Τα βάζει και στις δύο εστίες ο Αστέρας. Εδώ ο Σουάρεθ πρώτος στην μπάλα, θα νικήσει το Ζίβκοβιτς. Το κόρνερ του Καπίγια. Ο Σουάρεθ στην πλάτη του Μάτος. 2-1. Πρώτο γκολ. Οριέρα. Οριέρα, ο Βλάχος γυρίζει η κόντρα, ο Μαρτίνεθ. Φοβερή επέμβαση του Ζίβκοβιτς στο 64. Μαράλης και πίσω θα είναι ορισμένη. Μαρτίνεθ έχει την ευκαιρία. Στο 64 ισοφάρισης. Εδώ ο Βλάχος γυρίζει. Στη δεξιά του γωνία, στη βολίδα του Μαρτίνεθ, ο Ζίβκοβιτς έχει χώρο. Και δοκιμάζει το αριστερό έξω. Μιος έψαξε χώρο και έκανε πολύ ωραίο σούτ στο 86. Έχει την ίδια τύχη με του Ντάγκλας Αουγκούστο πριν από 16 λεπτά.